Καλημερίζω τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλή σας μέρα, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Βουλευτή, σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούν τούτη την ώρα. Για δώστε μας λίγο τα φώτα σας, διότι με οι δικές σας οι επισημάνσεις συζητήθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με την βοήθεια προς τις πληγήσεις επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς, και φαίνεται ότι ο Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κύριος Τσακλόγλου, δίνει κάποιες λύσεις. Να ακούσουμε ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Αφενός προς τον Υπουργό Εργασίας είχα απευθυνθεί χθες, αλλά και αφετέρου προς τον Υπουργό Υποδομών. Για το Υπουργείο Εργασίας, το ερώτημα προς τον Υπουργό ήταν αν προτίθεται να εφαρμόσει και για τους σεισμόπληκτους ό,τι εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας με την ενίσχυση των εργαζομένων που μένουν εκτός δουλειάς, να απαγορεύσει τις απολύσεις και ταυτόχρονα να ρυθμίσει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τις οφειλές τους, τις ασφαλιστικές που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, και βέβαια ζητήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με την απώλεια του εισοδήματος εργαζομένων και επαγγελματιών. Έδωσε θετική απάντηση ο Υπουργός. Επεξεργάζεται ρύθμιση με την οποία θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ειδικού σκοπού για τους σεισμόπληκτους, και θα, από ότι... Το οποίο θα έχει ημερομηνία έναρξης από τις 27 του Σεπτέμβρη, τρεις μήνες πάει δηλαδή μέχρι 27 Δεκέμβρη, τέλος του χρόνου. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Περιμένουμε όμως να υλοποιηθεί, διότι ήδη οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκτός δουλειάς δεν έχουν εισόδημα για τη διαβίωσή τους, έχουν οικογένειες, υπάρχουν προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημα, να επιστρεφθεί όλη αυτή η διαδικασία. Η δεύτερη θετική απάντηση που πήραμε αφορά την ίδρυση υπηρεσίας αποκατάστασης σεισμόπληκτων ή τομέας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών για να ιδρυθεί επιτόπου. Ήταν ένα θέμα το οποίο το θέσαμε από την πρώτη στιγμή, προκειμένου επιτόπου να λύνονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους σεισμόπληκτους και την γραφειοκρατία. Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα. Η υπηρεσία αυτή του Υπουργείου Υποδομών, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργηθεί γρήγορα, γιατί χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση στις επόμενες μέρες, προκειμένου να πιάσει δουλειά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι είναι ότι μετά την αρχική αισιοδοξία ότι θα είναι χωρίς γραφειοκρατία και μετά την καταβολή για τους πρώτους που μπήκαν των προκαταβολών, μετά υπάρχει ένα απίστευτο φράγμα κριτηρίων και εμποδίων που σήμερα για να μπεις να κάνεις αίτηση που λύγει μάλιστα η ημερομηνία 15 του μήνα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ολόκληρη μελέτη. Μιλάτε για το αρρωγή.gov.gr? Βεβαίως, βεβαίως. Και επιπλέον υπάρχουν προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη για τους κληρονόμους, οι οποίοι δεν είχαν ολοκληρώσει την αποδοχή κληρονομιάς, οι οποίοι δεν δικαιούνται να μπουν να κάνουν την αίτηση ούτε στο όνομά τους, ούτε σε μια μεταβατική φάση που παραμένει στο όνομα του θανόντος ή θανούσης το ακίνητο. Έχουμε λοιπόν, το είπα ενδεικτικά, δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και θα βοηθήσει αυτή η υπηρεσία στο να λύνονται πολύ πιο σύντομα, διότι θα είναι ο δέκτης αυτών των προβλημάτων, ναι. Και η διαβίβασή του στα Υπουργεία θα έχει ακόμα ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, επίσπευσης, προκειμένου να δούμε να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα. Ωραία. Για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Κεγκέρογλου, επειδή εσείς τα πράγματα, μισό λεπτό, επειδή εσείς τα πράγματα τα βλέπετε τελείως διαφορετικά, γιατί πάτε εκεί στις περιοχές και ξέρετε τι ακριβώς γίνεται και κοιτάζετε τους ανθρώπους στα μάτια. Και για τα δύο θέματα τα οποία προαναφέρατε, δηλαδή είτε για τον τομέα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αυτή την υπηρεσία, είτε για την υλοποίηση αναφορικά με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, το καθένα από αυτά, πότε αναμένεται να τεθεί πραγματικά, να μπει στην πράξη, να εφαρμοστεί? Η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί και πρέπει και δεν υπάρχει λόγος να μην γίνουν το επόμενο 15ήμερο.
Συν ότι την Δευτέρα, την ερχόμενη, έχουμε με τον Υπουργό Οικονομικών μια συζήτηση, γιατί είναι ο συναρμόδιος σε όλα αυτά, για να γίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο και για τις επιχειρήσεις, για την απώλεια εισοδήματος. Υπάρχουν επιχειρήσεις τώρα που έχουν πληγεί, τα κτίρια, που δεν λειτουργούν πάνω από ένα μήνα. Θα κάνουν να λειτουργήσουν για μεγάλο διάστημα ακόμα. Αν σας πω παράδειγμα στο Αρκαλοχώρι, ο κεντρικός δρόμος ακόμα δεν περνάει. Έχει κορδέλες. Mm-hmm. Η αγορά έχει τερματωθεί. Αυτή η απώλεια εισοδήματος λοιπόν πρέπει να έχει μια υποστήριξη. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην πανδημία μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν. Είναι ένα θέμα δηλαδή που χρειάζεται μια ευαισθησία από την πλευρά της κυβέρνησης να κατανοήσει ότι ο επαγγελματίας, ο μικρός επιχειρηματίας, ο μαγαζάτορας που είχε και ένα εργαζόμενο ή δύο εργαζόμενους, ούτε αυτός ούτε οι εργαζόμενοι μπορούν αυτή τη στιγμή να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Ναι. Γιατί έχει μηδενιστεί το εισόδημά του. Να ρωτήσω το εξής. Αυτό που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, κύριε Κικέρογλου, ήταν επίσης και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ότι αν δίνονταν στη Δημοτική Αρχή εκείνα τα χρήματα τα οποία απαιτούνται, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 17,5 εκατομμύρια, για να φύγουν και τα ερυπωμένα κτίρια, να καθαρίσει η περιοχή, να υπάρξει ασφάλεια, να ανακαινιστούν τα καταστήματα, τα κτίρια τα οποία θα απομείνουν, ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα προχωρούσαν και πολύ πιο γρήγορα, αντί να μπαίνουν μέσα σε αυτές τις αγγελώσεις της γραφειοκρατίας. Παίζει τέτοιο σενάριο ενδεχόμενα? Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα είναι συγκεκριμένες. Αν ασκήσει ο κάθε φορέας τις αρμοδιότητες του, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το Υπουργείο δηλαδή έχει κάποιες υποχρεώσεις, το Υποδομών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας. Αν ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους, θα ήταν φυσικά καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, σε σχέση με τα κτίρια τα ερυπωμένα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης και με βάση αυτή την αρμοδιότητα θα κινηθεί. Νομίζω ότι σε αυτό δεν έχουμε θέμα νομικό. Ο Δήμος προχωράει, είναι κάποια ετοιμόρροπα τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου, αλλά μπορεί να είναι και σε άλλες περιοχές, για τα οποία, εντάξει, είναι πάνω από μήνας τώρα, για τα οποία προβλέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία οφείλει να ακολουθήσει. Αυτά είναι θέματα των αρμοδιοτών που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να τους δώσουν άλλες αρμοδιότητες. Χρειάζονται χρήματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θέλω να σας πω, υπάρχει όμως το θέμα της χρηματοδότησης. Τώρα, για τα ιδιωτικά κτίρια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά στο δημόσιο. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, το κράτος δεν μπορεί να ανοικοδομήσει ένα κτίριο ενός ιδιώτη. Δεν ξέρω αν αυτό με ρωτήσατε. Το λέω εμφαντικά. Τι πρέπει να κάνει όμως? Να δημιουργήσει το υπόβαθρο. Αυτή την ώρα το πρόβλημα της περιοχής είναι ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή, ανασυγκρότηση οικονομική και κοινωνική. Έτσι, αναφέρομαι, οργανωμένο σχέδιο οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Προσπαθούν μόνο με τις ατομικές χρηματοδοτήσεις να το κάνουν. Τι σημαίνει το έλλειμμα που έχω εντοπίσει από την πρώτη μέρα? Πρέπει να υπάρξουν τοπικές πολεοδομήσεις άμεσα. Τοπικές πολεοδομήσεις. Τα χωριά δεν μπορούν να ανοικοδομηθούν ως είχαν. Χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σε κάθε οικισμό. Τοπική πολεοδόμηση, για να μπορέσουν να έχουν οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, νόμιμα, να οικοδομήσουν ξανά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, και το λέω ξανά άλλη μια φορά, ότι το γενικό το πολεοδομικό σχέδιο του Αρκαλοχωρίου, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 82, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό στην τελική του φάση έγκρισης, δεν χρειάζεται μελέτες. Έχουν γίνει αναρτήσεις, έχουν γίνει τα πάντα. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα, παρότι έχω μια τεράστια πείρα σε όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν έχει μπει η τελική υπογραφή. Αν λοιπόν δεν μπει η τελική υπογραφή σε ένα έτοιμο σχέδιο, που είναι του Αρκαλοχωρίου, έτοιμο σχέδιο, και δεν μπαίνει η τελική υπογραφή, τότε πόσο
χρόνο χρειαζόμαστε για να κάνουμε σχέδια από την αρχή. Ποιος πρέπει να βάλει την υπογραφή αυτή? Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία από το Δήμο. Είναι σε επίπεδο πλέον κρατικής διοίκησης. Αποκεντρωμένη σε Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το θέμα το είχα κινήσει βέβαια τελευταία φορά και πριν μέσα στην πανδημία. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να συγκροτηθούν να λειτουργήσουν οι επιτροπές. Τώρα που τέλειωσε αυτή η απαγόρευση που υπήρξε, νομίζω πρέπει αυτό να προχωρήσει. Είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος το φρενάρει. Τι σημαίνει σχέδιο τώρα, έγκριση σχεδίου ή μη έγκριση? Αν δεν εγκριθεί το σχέδιο, ένα σπίτι που κατέρευσε και ρημοτομείται, το οικόπεδο που μένει, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι άρτιο οικοδομήσιμο. Άρα ο άνθρωπος και τα χρήματα να πάρει δεν μπορεί να βγάλει άδεια οικοδομής αν δεν του δώσουν το νέο οικόπεδο που προβλέπεται μέσα από το σχέδιο πόλης. Αυτό είναι ένα θέμα. Μπορεί να γίνει άμεσα? Ερώτημα βάζω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο. Εάν δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων, πέστε ότι δίνουν αυτή τη στιγμή 150.000 και τα δίνουν στο λογαριασμό του. Ενός ανθρώπου που έχει μια τέτοια περίπτωση, πού θα οικοδομήσει? Πρέπει να αγοράσει και οικόπεδο. Καταλάβατε. Αν όμως προχωρήσουν τοπικές πολεοδομήσεις, εάν προχωρήσει το σχέδιο, θα έχει εναλλακτικές. Η τοπική πολεοδόμηση μπορεί να του δοθεί να πάρει νέο οικόπεδο. Σε μια περίπτωση που θα έχουμε σε ένα οικισμό την τοπική πολεοδόμηση. Πώς τα καταφέρνουμε? Αυτά. Και τα μπλέκουμε έτσι και τα κάνουμε τόσο πολύ σύνθετα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, αν κάνει καθένας τη δουλειά του και να μην θέλει να μπλέκνει στα πόδια του άλλου. Μα γι' αυτό το είπα. Το πώς τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος, από το οποίο ζήτησα να αναθέσει άμεσα την εκφώνηση του ειδικού χωρικού για το οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος. Έχει ενταχθεί ο Δήμος Μηνώα Παιδιά στα 10 πρώτα ειδικά χωρικά. Και ζήτησα την άμεση ανάθεση. Λέει, όχι, θα κάνουμε διαδικασία διαγωνιστική κανονική. Εντάξει, αν κάνετε κανονική διαγωνιστική διαδικασία και κάνει και ένα ένσταση, θα έχουμε ανάδοχο μετά από 8 μήνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ότι δεν κατανοούν πού πρέπει να εφαρμόσουν την άμεση ανάθεση χωρίς διαδικασίες και πού πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές διαδικασίες. Εδώ είναι πραγματικά τι πιο επίγον από αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ο υφυπουργός, ο οποίος εντάξει, είναι συνεργάσιμος, μου είπε ελπίζω να μην κάνουν ενστάσεις. Εντάξει, με την ελπίδα ζούμε βέβαια. Σωστά το λέτε. Ελπίζει να μην κάνουν ενστάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό το οποίο είπατε, κύριε Κύρουγλου, ότι το κεντρικό κράτος ουσιαστικά, αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει, δεν κατανοεί ποια είναι η αναγκαιότητα του να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, δεν κατανοεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο ένας μπλέκεται στα πόδια του αλουνού. Γι' αυτό η τοπική υπηρεσία θα βοηθήσει, η επιτόπου υπηρεσία του ΥΠΕΧΟΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών, θα συμβάλλει στα ερεθίσματα αυτά να πάνε απευθείας στο Υπουργείο και υπηρεσιακά, προκειμένου να δοθούν οι πρέπουσες λύσεις, οι αναγκαίες λύσεις. Αυτή είναι, κάνουμε ένα αγώνα, έτσι, κάνουμε ένα αγώνα ο οποίος έχει ένα στόχο μόνο. Μάλιστα. Να έχουν οι άνθρωποι, όπως παλεύει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και οι τοπικοί φορείς, αξιοπρεπή διαβίωση το διάστημα που θα χρειαστεί να είναι στην προσωρινή φιλοξενία, προσωρινή εντός αγωγικών. Το διάστημα μπορεί για κάποιους να είναι και 3 και 4 χρόνια. Και με τους ρυθμούς, εάν δεν αλλάξουν οι ρυθμοί, μπορεί και να μην έχει όριο. Λέω λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι αν δεν δημιουργήσουμε το υπόβαθρο, ανασυγκρότηση της περιοχής δεν μπορεί να γίνει. Οργανωμένη ανασυγκρότηση της περιοχής δεν γίνεται. Είναι μια ευρύτερη περιοχή που είναι 60-70 οικισμοί που έχουν πρόβλημα. Περισσότερο πρόβλημα βεβαίως έχουν 20-25 και πολύ έντονο 10-15 οικισμοί. Αυτό δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο, ξαναλέω, με την ατομική, όσο και αν είναι ικανή αυτή, άσε που έχουμε προβλήματα εκεί, με την ατομική χρηματοδότηση. Χρειάζεται οργανωμένη
ανασυγκρότηση και είναι το ζήτημα του Υπουργείου Υποδομών, βεβαίως, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να προχωρήσουν όλα αυτά που σας είπα για να γίνει αυτή η ανασυγκρότηση. Πρώτο κατά προτεραιότητα, η ανάθεση του ειδικού χωρικού, να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του για να περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα. Όταν δημιουργήθηκαν τα τεύχη δημοκράτησης, δεν υπήρξε το ζήτημα που είχε να κάνει με τους σεισμούς και την ανάγκη της αποκατάστασης. Τώρα πρέπει λοιπόν αυτές οι προδιαγραφές να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Να ανατεθεί άμεσα και ταυτόχρονα να λήξει και το θέμα του πολυοδομικού σχεδίου του Αργαλοχωρίου. Μάλιστα. Κάποιοι, δεν ξέρω, έχουν την άποψη ότι μετά από 3 χρόνια μπορεί αυτό να γίνει και να είναι τα πράγματα καλά. Εγώ λέω ότι το πολυοδομικό σχέδιο του Αργαλοχωρίου εδώ και τώρα πρέπει να εγκριθεί και να προχωρήσει και κάνουν παράβαση καθήκοντος όσοι το καθυστερούν. Θα είναι η επόμενη φάση των παρεμβάσεών μου και δεν θα είναι μόνο κοινοβουλευτικές. Δεν θα είναι μόνο κοινοβουλευτές. Σας το λέω διότι έχω απειδήσει από αυτούς που λένε... Θα πάτε δηλαδή σε καταγγελίες και θα πείτε ότι αυτό και εκείνο γίνεται. Διότι ούτως ή άλλως το καταγγέλλεται εφθαρσός ότι κάποιος το φρενάρει. Θα απευθυνθώ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και να μας πούν γιατί δεν χρειάζεται το πολυοδομικό σχέδιο. Δεν χρειάζεται αυτή η έγκριση. Μάλιστα. Για αυτή τη μία υπογραφή, όπως είπατε στην αρχή, ποιος είναι αυτός ο οποίος το φρενάρει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω ξέρετε αυτά... Ξέρετε όλοι τι λένε, η γραφειοκρατία. Ναι, η γραφειοκρατία είναι μια έκφραση... Δια πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Για να δικαιολογούμαστε όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης, γιατί δεν δίνουμε λύσεις. Μόλις λοιπόν μας πούν γιατί δεν δίνει τη λύση, αυτό λέμε η γραφειοκρατία. Από τον Υπουργό μέχρι τον βουλευτή. Λοιπόν, αυτοί που πραγματικά έχουν το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι οι πολίτες με τα κριτήρια που τους βάζουμε ή και η αυτοδιοίκηση. Σωστά. Να τελειώνει αυτό. Όλοι άλλοι δεν δικαιολογούμαστε. Ο Υπουργός ιδιαίτερα δεν δικαιολογείται, διότι αυτός δημιουργεί την όποια γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, βέβαια, με την γενικότερη έννοια, περιλαμβάνει και θετικά πράγματα. Δηλαδή, ένας έλεγχος και μια διαφάνεια. Αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι γραφειοκρατία, δεν είναι αρνητικό. Αρνητικό είναι αν στο όνομα του ελέγχου και της διαφάνειας βάζει δεδαλώδεις διαδικασίες που δεν οδηγούν πουθενά. Νομίζω το είπατε. Λοιπόν, κύριε Γκέρογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλά να είστε. Γεια σας.